Όπως είχαμε συζητήσει και με τους περισσότερους από εσάς, πριν τις εκλογές αλλά και μετά, είπαμε ότι θα κάνουμε μια προσπάθεια ώστε να μπούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα στις πρώτες μέρες της διοίκησής μας σε δύο-τρία βασικά θέματα. Το ένα θέμα ήταν αυτό να σας μαζέψουμε, να πούμε τις απόψεις μας, να ακούσουμε και να προσπαθήσουμε ό,τι μπορούμε από αυτά που εσείς νομίζετε σωστά να τα υλοποιήσουμε. Το δεύτερο που είχαμε πει είναι ότι θα δώσουμε μεγάλη βαρύτητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για στα χρόνια πια που ζούμε, καταλαβαίνετε ότι είναι το πρώτο μέσο και το πιο γρήγορο, για να μπορείτε να ενημερώνεστε γρήγορα. Ήδη η σελίδα στο Facebook λειτουργεί. Σε αυτό μια παράκληση σε όλους σας, ξέρετε αυτά με τα like, τις κοινοποιήσεις, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ ώστε οι φίλοι και τα λοιπά να γίνουμε πολλοί και να γίνεται γρήγορα η ενημέρωση. Όπως σας είπε και ο Γενικός Γραμματέας, ήδη έχουμε αναθέσει σε επαγγελματίες τη δημιουργία νέας ιστοσελίδας. Αυτό θα μας πάρει περίπου 30 μέρες, όπως μας είπανε. Επίσης, σας ενημερώνω ότι η αλληλογραφία από την ΕΠΣ προς τη Σωματεία θα συνεχίσει να γίνεται με mail. Οπότε, καλό είναι, σίγουρα οι περισσότεροι έχετε στείλει, έχετε δώσει mail κάτω στην κούλα στη γραφεία. Κάντε ένα τσεκάρισμα, γιατί υπάρχουν κάποια ψηλοπροβληματάκια, σε κάποιους δεν πάνε κτλ. Ή αν έχει αλλάξει ο διαχειριστής, αλλάξτε, πάρτε, δώστε τα καινούργια για να υπάρχει πιο γρήγορη επικοινωνία. Είναι ένα κομμάτι που μας ενδιαφέρει πολύ να μπορείτε να ενημερώνεστε για οτιδήποτε αποφάσεις παίρνουμε στα διοικητικά συμβούλια. Εμείς κατευθείαν θα το ανεβάζουμε στο Facebook, στην ιστοσελίδα μας, θα το στέλνουμε με mail για να υπάρχει γρήγορη ενημέρωση προς όλους σας, να έχουμε γρήγορα αντανακλαστικά όλοι. Σας έχει έρθει mail να πληρώσετε τις οφειλές που έχουν τα σωματεία σας προς την Ένωση. Είναι μια οδηγία που έστειλε έτσι και αλλιώς η ΕΠΟ και τη στέλνει κάθε χρόνο και τη γνωρίζετε ότι το σωματείο το οποίο δεν έχει πληρώσει τα οφειλόμενα προς την Ένωση ή προς την ΕΠΟ, κανονίστε να διευθυντήσετε όσο δυνατόν γρηγορότερα γίνεται το θέμα με τις οφειλές σας για να μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία των μεταβολών, των μεταγραφών, των αποδεσμεύσεων κτλ. Χωρίς να είστε μηδέν, δεν μπορεί να γίνει τίποτα και δεν είναι στο δικό μας το χέρι, είναι στο κομπιούτερ, φαίνεται ότι η ομάδα χρωστάει, δεν περνάει τίποτα. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που το αντιμετωπίζεται ειδικά οι ομάδες του βορείου κομματιού του νομού είναι έντυπα μεταβολών. Φέτος προσπαθήσαμε να κάνουμε μια διανομή με τα φύλλα αγώνος τέτοια ώστε να μην υπάρχουν τα προβλήματα, δεν μπορώ να βρω, δεν έχω. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι για την Ορεστιάδα τα έντυπα μεταβολών είναι στο Δημήτρη του Βαρσαμακίδη. Όποιος θέλει μπορεί να παίρνει από εκεί. Για την περιοχή του Δημοτήφου είναι στο Βαγγέλη τον Καρέλη. Για την περιοχή του Σουφλίου είναι στον Καραγιάννη τον Χρήστο. Αυτό που σας δίνει ο Χάρης είναι το πιο σημαντικό θέμα που θέλουμε να σας αναφέρουμε, να σας αναλύσουμε. Γνωρίζετε, το μεγαλύτερο πρόβλημά σας είναι αυτά τα έντυπα. Και με βάση τον καινούριο νόμο γίνεται ακόμη δυσκολότερο. Από τις 25 Μαΐου και μετά υπάρχει ο καινούριος νόμος περί προσωπικών δεδομένων. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θα μπορείτε πια να παίρνετε τηλέφωνο και να λέει ο Γιώργος στην Τούλα: «Τούλα, σε παρακαλώ, πες μου το πατρόνυμο του Σιώπη που θέλω να μην κάνω μεταγραφή». Δεν μπορούμε να το δίνουμε. Απαγορεύεται από τον καινούριο νόμο. Αυτό λοιπόν που σας μοίρασε ο Χάρης, το έντυπο μεταβολών, είναι ένα έντυπο μεταβολών το οποίο είναι σωστά συμπληρωμένο. Δείτε το πώς είναι, κρατήστε το, θα το αναρτήσουμε και στη σελίδα, να το έχετε, να το βλέπετε, γιατί το πρόβλημα που παρατηρείτε είναι ότι στέλνετε πολλά έντυπα μεταβολών λάθος. Με αποτέλεσμα αυτό το λάθος εσάς να σας κοστίζει 20 ευρώ, γιατί ξέρετε ότι αν περάσει το δελτίο και δεν είναι σωστό, γυρνάει πίσω και πρέπει να το ξαναστείλετε 20 ευρώ. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι ακόμη και το λάθος να εντοπιστεί από τη γραμματεία, πρέπει να έρθει πίσω να το ξανασυμπληρώσετε. Με το νέο νόμο προσωπικών δεδομένων δεν μπορεί να υπάρξει «Τούλα, συμπλήρωσε το όνομα, το πατρόνυμο του, βάλει την υπογραφή» κτλ. Οπότε, σας το βγάλαμε, το έχετε, δείτε το πώς πρέπει να είναι σωστά συμπληρωμένο για να τα στέλνετε σωστά για να γλιτώσετε και χρόνο και χρήμα. Πρέπει να γνωρίζετε ότι για να μπορούμε να έχουμε ένα πρόγραμμα και να λειτουργούμε όπως εσείς θέλετε και όπως θέλουμε και εμείς, να γνωρίζουμε δηλαδή πότε θα αρχίσει το πρωτάθλημα, πότε θα τελειώσει, πότε θα διακοπεί, για να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά,
απαραίτητη προϋπόθεση είναι όταν θα σας ζητήσουμε να μας στείλετε τις δηλώσεις συμμετοχής, να μας στείλετε εγκαίρως. Σε αυτό το κομμάτι σας ενημερώνω σήμερα, όπως ενημερώσαμε και τα σωματεία κάτω, η ημερομηνία που θα μπει όσον αφορά το κομμάτι των δηλώσεων συμμετοχής θα είναι μία και τελευταία. Δεν θα υπάρχει δεύτερη όσον αφορά τις συμμετοχές. Αυτό πρέπει να καταλάβετε ότι θα βοηθήσει εσάς. Γιατί αν έχουμε εμείς τις δηλώσεις συμμετοχής 30 μηνών, θα τα προγραμματίσουμε όλα και θα τα ξέρετε όλα. Πότε θα αρχίσετε και πότε θα τελειώσετε και πότε θα παίξετε και πότε γίνονται κύπελα. Αν δεν τα έχουμε, έχουμε πρόβλημα. Εμείς τι θα κάνουμε για αυτό το κομμάτι? Εμείς θα σας στείλουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα την προκήρυξη του πρωταθλήματος. Για το πώς θα γίνουν τα πρωταθλήματα, να τα διαβάσετε, να το υπογράψετε και να το στείλετε με τη δήλωση συμμετοχής. Δεν λέμε ότι εμείς θα το στείλουμε 29 του μηνός και θα ζητάμε από σας 30. Εμείς μέχρι 5-6 Ιουλίου θα σας έχουμε στείλει την προκήρυξη του πρωταθλήματος. Και εμείς σε μια εύλογη χρονική ημερομηνία από τότε και μετά θα σας ζητήσουμε τις δηλώσεις συμμετοχής. Κρατήστε το αυτό, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι για να μπορούμε να λειτουργήσουμε όμως και ωραία. Στην Πειθαρχική Επιτροπή, μέχρι πρότινος, υπήρχε ένας δικηγόρος και δύο μέλη από παράγοντες σωματείων, όπως ορίζει το καταστατικό. Αποφασίσαμε ότι από τη νέα σεζόν θα υπάρχουν δύο δικηγόροι και ένα μέλος από τα σωματεία. Αυτό το κάνουμε για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι για να μπορούμε να έχουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα ποινές, γιατί όπως καταλαβαίνετε ένα θέμα ήταν όταν πήγαιναν την Πέμπτη ποινές, μπορεί ο δικηγόρος που είχαμε να είχε δικάσει με το αν μπορούσε να παραβρεθεί. Αυτό το λύνουμε με τους δύο τώρα, δεν μπορεί να είναι και οι δύο. Ένας θα είναι από εδώ, ο άλλος θα εξαγραφεί για να φέρει τις ποινές. Και για να υπάρχει μεγαλύτερη αξιοκρατία, ισονομία, αυτό που θέλουμε και αυτό που είπαμε από την αρχή. Να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα, να τα έχουν ξεκαθαρισμένα όλα αυτά. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι που αλλάζει στην Επιτροπή των Ποινών και το ζήσατε κι εσείς τώρα με όλοι μπροστά μας, είναι ότι πολλές φορές οι ποινές καθυστερούσαν να βγουν. Με αποτέλεσμα να παίζετε Σαββατοκύριακο και να μην ξέρετε τι γίνεται με τις ποινές. Και αυτό θα αλλάξει. Εμείς, με τον νέο τρόπο λειτουργίας της Πειθαρχικής Επιτροπής, τις ποινές θα τις έχουμε την Παρασκευή έτοιμες. Πώς θα γίνει αυτό? Στο τέλος του παιχνιδιού, ο διαιτητής θα βγάζει φωτογραφία του φύλου αγώνος και θα το στέλνει απευθείας εκείνη τη στιγμή με mail στην ΕΠΣΗ. Οπότε εμείς θα γνωρίζουμε και το σκορ του αγώνα για να υπάρχει γρήγορη βαθμολογία και τα σχόλια όσον αφορά τις ποινές για να μπορούν από Δευτέρα Τρίτη να έχουν δικηγόροι το φύλου αγώνος. Γιατί πολλές φορές τα φύλου αγώνος για διαφόρους λόγους καθυστερούσαν να φτάσουν στα γραφεία και γινόταν όλο αυτό το μπέρδεμα και δεν ήρθαν και δεν έχω το φύλο αγώνος του Κυπρίνου και δεν μπορώ να βάλω το κίνητο του Κυπρίνου. Τώρα λοιπόν αλλάζει και αυτό το κομμάτι. Με το τέλος του αγώνα φεύγει με mail κατευθείαν στην ΕΠΣ, οπότε έχουμε και το σκορ, έχουμε και τις παρατηρήσεις για να μπορούν οι δικηγόροι να βγάζουν τις ποινές. Στην Επιτροπή Διαιτησίας οι ανακοινώσεις θα γίνουν 30 Ιουνίου. Και πολλά πράγματα θα σας ανακοινώσουμε στις 30 Ιουνίου, γιατί 29 Ιουνίου είναι η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ. Εκεί λοιπόν θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις, κάποιοι νέοι κανόνες όσον αφορά τη διαιτησία και σε άλλα θέματα, αλλά σας μιλάω για τη διαιτησία αυτή τη στιγμή. Οπότε και εμείς σήμερα δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε την Επιτροπή Διαιτησίας πέραν του αρχιδιαιτητή που είναι μέλος μας, ο Χρήστος ο Καραγιάννης, που δεν είναι ο πρόεδρος αυτής της Επιτροπής. Τους αρχιδιαιτητές δεν μπορούμε να τους ανακοινώσουμε ακόμη, γιατί περιμένουμε να μας στείλουν και τις οδηγίες του τι προσόντα πρέπει να έχουν, ποιοι είναι κτλ. Ποιοι να είναι και πώς και τι πρέπει να κάνουμε. Πάντως, θέλω να σας πω στο κομμάτι της Επιτροπής Διαιτησίας ότι θα μπουν 3-4 καινούργια άνθρωποι. Σε αυτό το κομμάτι είναι που χρειαζόμαστε τη μεγαλύτερη βοήθειά σας. Εμείς θα βάλουμε καινούργιους ανθρώπους που έχουν όρεξη να δουλέψουν, που έχουν όρεξη να κάνουν μαθήματα, να τρέξουν και να είναι κοντά στους διαιτητές. Εμείς ήδη έχουμε μπει στη διαδικασία σαν διοικητικό συμβούλιο και διερευνούμε όλη την περιοχή μας, στην Αλεξανδρούπολη και στην Οριστιάδα, στο Δημότυπο, στο Σουφλί, για νέους ανθρώπους που τους ενδιαφέρει να ασχοληθούν με τη διαιτησία. Θα κάνουμε σχολή διαιτησίας,
ήδη έχουμε την έγκριση για να κάνουμε σχολή διαιτησίας. Πρέπει να βρούμε τον απαιτούμενο αριθμό νέων διαιτητών. Αυτό λοιπόν, αν καταφέρουμε να κάνουμε 10, 15, 20 καινούριους διαιτητές, θα είναι προς όφελος ολωνών μας. Και σε εσάς τα σωματεία και σε εμάς θα είναι πιο εύκολο, θα είναι λιμένα τα χέρια μας, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν έχεις 30 διαιτητές είναι λίγο δύσκολο το κομμάτι να ζητήσεις πράγματα, να ελέγξεις, να τιμωρήσεις. Στο κομμάτι της διαιτησίας θα τα ξαναπούμε και άλλη φορά. Βοηθήστε μας αν έχετε στο νου σας παιδιά που τους ενδιαφέρει ή θα τους ενδιέφερε να τους εντάξουμε σε αυτό το κομμάτι. Και από φέτος η Μικτή θα έχει δύο προπονητές. Θα έχει έναν προπονητή από το νότιο κομμάτι του νόμου και ένα από το βόρειο κομμάτι. Για να γίνεται καλύτερη επιλογή των αθλητών, για να μπορούν να τους βλέπουν τους αθλητές όσο το δυνατόν περισσότερο, να είναι κοντά τους, να βλέπουν την εξέλιξή τους, να τους καλούν και να συμμετέχουν στη Μικτή ομάδα. Πάω σε ένα άλλο σημαντικό κομμάτι που είναι τα παιδικά πρωταθλήματα. Καταρχήν, από φέτος αλλάζει ο όρος παιδικά πρωταθλήματα, δεν υπάρχει ούτε παιδικό ούτε τίποτα. Από το νέο κανονισμό που μας έστειλε η ΕΠΟ, οι περισσότεροι φαντάζομαι ότι το έχετε δει, θα υπάρχει πρωτάθλημα K16. Αυτό δηλαδή το πρωτάθλημα που κάναμε μέχρι τώρα εμείς, το παιδικό όπως το ονομάζαμε, θα ονομάζεται πια K16. Το K16 λοιπόν, στο K16 θα μπορούν να παίξουν παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2003 και μικρότερα. Είναι αυτό που θα φτιάξουν. Είναι το K14 θα ονομάζεται. Θα μπορούν να παίξουν παιδιά τα οποία είναι γεννημένα από το 2005 και κάτω. Και αυτό το πρωτάθλημα, το K14, θα διεξάγεται ταυτοχρόνως με το πρωτάθλημα του K16. Και υπάρχουν 6 κατηγορίες. Στον κανονισμό μας έστειλε από K12, K10, K8, K6. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι είναι για εμάς τουλάχιστον, για τον Εύρο είναι αδύνατο από εκεί που είχαμε ένα πρωτάθλημα παιδικό, το K16, ξαφνικά να τα κάνουμε όλα. Αλλά σταδιακά θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και θα φτιάξουμε πολλά πράγματα. Το πρώτο κομμάτι που έχουμε αποφασίσει σαν διοίκηση να κάνουμε είναι φέτος θα παίξουμε K16, K14 παράλληλα την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Εμείς επίσης θα δημιουργήσουμε και το πρωτάθλημα K12. Στο K12 θα μπορούν να αγωνιστούν παιδιά ηλικίας γεννημένα από το 2007 και κάτω. Οπότε πάμε για 3 πρωταθλήματα. Αν θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε νέα πρωταθλήματα για να παίζουν τα παιδιά, για να δώσουμε έμφαση στις ακαδημίες και για να μπορούμε αύριο μεθαύριο να βγάλουμε παίκτες που πρώτα απ' όλα εσείς θέλετε και ασχολείστε με αυτό το κομμάτι, πρέπει να το προσπαθήσουμε όλοι μαζί. Τον Χρήστο Γιαντζηλίδη που είναι υπεύθυνος για αυτό το κομμάτι, έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις, αλλά πιο εξειδικευμένα θα κάνουμε μια ξεχωριστή συνάντηση μόνο με τις ομάδες που διαθέτουν ακαδημίες για να συζητήσουμε όλο το κομμάτι των παιδικών πρωταθλημάτων. Αναβολές αγώνων, είτε στα παιδικά είτε στα νεαρά, θα γίνονται μόνο σε πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό να το γνωρίζετε. Ξεκινάμε με αυτή τη λογική. Αναβολές αγώνων θα υπάρχουν μόνο σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθήκων ή κάτι ακραίο να συμβεί. Στην Επιτροπή Πρωταθλήματος θα το συζητήσουμε αργότερα, γιατί σίγουρα όλοι θα έχετε ερωτήσεις. Η Α κατηγορία για φέτος ούτως ή άλλως δεν μπορεί να αλλάξει. Το καταλαβαίνετε, το ξέρετε αυτό από τις προκηρύξεις που ισχύουν, μόνο για τις επόμενες περιόδους μπορούν να αλλάξουν. Θα γίνει σε ένα νόμιμο των 12 ομάδων. Στη Β κατηγορία οι όμιλοι θα εξαρτηθούν από τις ομάδες που μας δηλώσουν συμμετοχή. Οι πληροφορίες που έχουμε όμως αυτή τη στιγμή μας μιλάνε περίπου για 29 ομάδες. Οπότε μακάρι να μην είναι αληθινές, αν όμως είμαστε επίσης 29 ομάδες, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα να κάνουμε 3 ομίλους. Δεν γίνεται να κάνουμε 3 ομίλους με 29 ομάδες, γιατί θα υπάρχουν όμιλοι με 7 ομάδες, με 9, με 12 κτλ. Εκεί είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε και μαζί σας. Είναι πολύ κοντινό το σενάριο να κάνουμε σε 2 ομίλους, με 14 και 15 ομάδες. Αλλά αυτό σας λέω εξαρτάται το τι θα κάνουν οι ομάδες, πόσες ομάδες θα κατέβουν, πόσες θα δηλώσουν συμμετοχή. Η Επιτροπή Κυπέλλου, ο κ. Βαλσαμακίδης,
έχει κάνει στο Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις, οποίες έχουμε αποδεχτεί και θα αλλάξουμε τον τρόπο του κυπέλλου, τον τρόπο διεξαγωγής κυπέλλου φέτος. Θα κάνουμε δύο πραγματάκια. Το πρώτο είναι θα αλλάξουμε τον τρόπο διεξαγωγής κυπέλλου και το δεύτερο είναι αυτό που θα κάνουμε στο πρωτάθλημα των ανδρών με την διακοπή που θα υπάρχει στο πρωτάθλημα και θα είναι προκαθορισμένη, θα τα γνωρίζετε όλη την αρχή και θα είναι τουλάχιστον 1-1,5 μήνα. Έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο θα τραβηχτεί λίγο πιο πίσω το πρωτάθλημα και με τον νέο τρόπο κυπέλλου θα ξεκινήσει και πιο μπροστά οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των σωματείων. Οπότε θεωρούμε ότι περίπου ένα μήνα θα κερδίσουμε από τη διακοπή και περίπου ένα μήνα θα κερδίσουμε από τη νέα διεξαγωγή με τον τρόπο διεξαγωγής κυπέλλου. Θα κερδίσουμε δύο μήνες σε αυτούς τους 6 αδράνειες που ήταν οι ποδοσφαιριστές. Και ο τρόπος θα είναι ως εξής. Ας υποθέσουμε ότι θα έχουμε συνολικά 40-44 ομάδες, να το κάνω στρόγγυλο το νούμερο. Ότι θα έχουμε 40 ομάδες σύνολο που θα συμμετέχουν στο κύπελλο. Θα γίνουν 10 όμιλοι των 4 ομάδων. Και θα χωριστούν με γεωγραφική κατανομή από το σουφλί και πάνω, από το σουφλί και από κάτω. Στους ομίλους που θα υπάρχουν 4 ομάδες, θα περνάνε οι δύο πρώτοι στην επόμενη φάση. Θα γίνονται μόνο 3 παιχνίδια. Δεν θα υπάρχει μέσα έξω. Ας πούμε, βλέπω τώρα είναι η Δόξα, θα είναι το Ιδημότυπο, θα είναι και ο Κυπρίνος. Θα είναι και το Ορμένιο. Θα παίξουν 3 παιχνίδια, δεν θα υπάρχει μέσα έξω. Τα 3 παιχνίδια θα βγουν κατόπιν κλήρωσης. Όταν λοιπόν τελειώσει, θα είναι με βαθμολογία. Όταν τελειώσει ο πρώτος γύρος στα γκρουπ, αφού θα περάσουν οι δύο πρώτες ομάδες, θα μας μείνουν 20 ομάδες. Από τις 20 ομάδες και μετά θα προχωρήσει το σύστημα κανονικά με κλήρωση και νοκάουτ αγώνες. Με αυτό τι κερδίζουμε. Με τα γκρουπ που θα γίνει, εμείς θα ξεκινήσουμε το κύπελλο αρχές Σεπτεμβρίου. Και όταν λέω αρχές, μια ημερομηνία περίπου που βλέπουμε είναι 10 και κάτι Σεπτεμβρίου. Αν ξεκινήσει 10 και κάτι Σεπτεμβρίου το κύπελλο και θα έχετε νωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις, έτσι κι αλλιώς εκείνη την εποχή κάνετε φιλικά. Νομίζουμε ότι θα είναι καλύτερα και για εσάς για να κάνετε και επίσημα παιχνίδια πριν το πρωτάθλημα, να ετοιμαστούν οι ομάδες σε επίσημα παιχνίδια και σε δυνατά παιχνίδια, για να πιθανόν να ξεδιμορφωθούν και κάποιοι ποδοσφαιριστές από περσινές ποινές κτλ. Αλλά η γενική εικόνα είναι ότι θα υπάρχουν παιχνίδια μέσα στο Σεπτέμβριο επίσημα, για να κατεβάσουμε και αυτό που λέγαμε την αποχή των ποδοσφαιριστών. Το κόστος, γιατί κάποιοι μπορούν να πούνε ότι υπάρχει ένα κόστος κτλ. Κατά μέσο όρο όλες οι ομάδες, αφήνω τις α κατηγορία γιατί κάνουν περισσότερα σίγουρα, στη β κατηγορία σχεδόν όλες οι ομάδες κάνουν 1-2 παιχνίδια κυπέλλου στην έδρα τους. Κατά μέσο όρο. Το ένα είναι σίγουρο. Τώρα μπορεί να τύχει σε κάποιον 2 παιχνίδια, δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλο το κόστος. Έτσι και αλλιώς και το κόστος στη διαιτησία είναι, όσον αφορά το κύπελλο, είναι και λίγο πιο κάτω. Θεωρούμε ότι είναι μια καινούργια διοργάνωση. Θα δώσει αξία στο κύπελλο, θα σας δώσει παιχνίδια, θα δώσει στους αθλητές σας παιχνίδια, στους προπονητές σας, να κάνετε μια λίστα με όλα τα δρομολόγια που πιθανόν να έχετε όλη τη χρονιά, να μας τη δώσετε και να πάμε να διαπραγματευτούμε εμείς σαν ένωση με όλα τα προκτορία του νομού και με το ΚΤΕΠ. Καταλαβαίνετε, αλλιώς είναι να πάει το Ισάγιο να ζητήσει 10 δρομολόγια τιμή και αλλιώς είναι να πάει η ΕΠΣ και να ζητήσει για 300 δρομολόγια τιμή. Θεωρώ ότι θα υπάρξει διαφορά στην τιμή. Και ήδη με κάποιες κουβέντες που έχουμε κάνει, σίγουρα θα υπάρξει διαφορά στην τιμή. Αυτό όμως, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που μας έχουν πει ότι εγώ θέλω να το διαχειρίζω μόνος μου. Okay, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμείς είμαστε όλοι εδώ για να βοηθήσουμε εσάς. Το κάνουμε. Στείλτε τις προτάσεις, στείλτε μας πώς μετακινήσει κάθε ομάδα, θα σας ενημερώσουμε πώς θα γίνει αυτό και εμείς το κάνουμε. Αν δεν θέλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εμείς όμως είμαστε διαδικασία να το κάνουμε. Ξεκινάμε από φέτος ένα καινούριο θεσμό. Θα είναι ο θεσμός του Super Cup. Ο πρωταθλητής με τον κυπελλού. Ένα παιχνίδι θα διεξάγεται πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Η πρώτη μας σκέψη είναι να διεξάγεται την ημέρα που θα ορίσουμε και την κλήρωση. Και το τελευταίο που έχω να σας πω είναι το μεγάλο πρόβλημα με τους γιατρούς. Μέχρι σήμερα, και σας λέω ότι θα ξεκαθαρίσει στη Γενική Συνέλευση 29 του μηνός, δεν έχει έρθει κάποιο χαρτί αναστολής το θέμα, όσον αφορά το θέμα του γιατρού. Θα ισχύει. Προφανώς θα συνεχιστεί για τη νέα σεζόν. Δεν το γνωρίζουμε ακόμη,
αλλά κατά 99% θα ισχύει. Και καλά κάνει. Εμείς λοιπόν είμαστε διατεθειμένοι σε αυτό το κομμάτι να κάνουμε το εξής. Ενημερώστε μας ποια σωματεία έχουν μεγάλο πρόβλημα. Γιατί κάποιοι, σας είπα, ιδιαίτερα κάτω με το νοσοκομείο κτλ. Υπάρχουν λύσεις. Όποιοι έχουν μεγάλο πρόβλημα με γιατρούς, ενημερώστε μας να κάνουμε μία λίστα με 2, 3, 5, 10 ομάδες που έχουν πρόβλημα. Εμείς θα απευθυνθούμε στον Ερυθρό Σταυρό, θα απευθυνθούμε στο νοσοκομείο του Δημοτικού, θα απευθυνθούμε όπου χρειαστεί. Καλησπέρα. Θα απευθυνθούμε όπου χρειαστεί για να προσπαθήσουμε, το τονίζω, να προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Γιατί εννοώ, αν ξέρουμε ότι δυσκολεύεται να βρει γιατρό ο Κυπρίνος, το Ορμένιο, το Νεοχώρι και η Νόη, εμείς θα έχουμε μία λίστα από τον Ερυθρό Σταυρό, θα του στέλνουμε το πρόγραμμα ότι αυτές τις ομάδες θέλουν να τις καλύψεις. Είναι σίγουρο ότι ο Ερυθρός Σταυρός ή το νοσοκομείο ή η ιεραρχία που θα απευθυνθούμε δεν μπορεί να μας τα καλύψει όλα. Αλλά τουλάχιστον θα λύσουμε ένα κομμάτι, ένα πρόβλημα θα το λύσουμε, θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Αυτά είχα να σας πω σε γενικές γραμμές. Αυτές είναι κάποιες αποφάσεις που έχουμε πάρει ήδη. Είναι κάποια θέματα που έχουμε ανοίξει και περιμένουμε από εσάς να μας κάνετε τις προτάσεις σας, να τα συζητήσουμε, να τα βάλουμε κάτω και να βρούμε τη χρυσή τομή ώστε να προχωρήσουμε όλοι μαζί για να ανέβουμε ένα σκαλοπατάκι.